Αγαπητοί φίλοι της τεχνολογίας και του madfortech.com, γεια σας, είμαι ο Σικέ και αυτό που βλέπουμε στο ανανεωμένο εδώ χώρο εργασίας, τραπέζι κτλ. Είναι το Xperia Z1 Compact. Μου ήρθε το κουτάκι σήμερα και φυσικά το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε το unboxing παρέα με το καινούριο μας φούξια μαχαιράκι. Xperia Z1 Compact από τη Sony, το σήμα του Mundial δεξιά, αριστερά το λογότυπο, αριστερά το κουτιού Xperia Z1 Compact, κάτω αυτά που μας δείχνει είναι ότι διαθέτει 20,7 MP κάμερα, ίδια με το Xperia Z1, Exmor RS φακό, Beyond, τριλούμινος οθόνη με X-Reality, 2,2 GHz τετραπύρινος επεξεργαστής, οθόνη στις 4,3 inches, αδιάβροχο, Wi-Fi και Android. Κόβοντας τα δύο αυτά, πλαστικά, πάμε να δούμε τι κρύβεται μέσα. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε δεξιά του κουτιού είναι το Xperia Z1 Compact, το οποίο όπως μπορείτε να δείτε στο χέρι μου είναι, όπως λέει και η Sony, είναι πραγματικά μια compact συσκευή, πολύ όμορφη, πολύ ωραία στο χέρι, διαθέτει αντίστοιχο design με αυτό του Z1 του μεγάλου και του Z2 πάνω, που ανακοινώθηκε και είδαμε στην MWC. Αν δούμε λίγο εξωτερικά τη συσκευή, διαθέτει υποδοχή 3,5 χιλιοστών, οθόνη όπως είπαμε 4,3 inches, είναι αδιάβροχο και γύρω γύρω μοιάζει πάρα πολύ με όλη την υπόλοιπη οικογένεια Z που έχουν φτιάξει οι Ιάπωνες, ενώ τα ηχεία εδώ βρίσκονται κάτω. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει το κουτί που θα αντικρίσουν οι κάτοχοι του Z Compact. Ανοίγοντας εδώ, θα δούμε ότι διαθέτει διάφορα βιβλιαράκια για το πώς πρέπει να το φορτίσουμε, να ανοίξουμε την κάρτα SIM, διάφορες Declaration of Conformity που λέει εδώ και Startup Guide. Φυσικά όλα αυτά σε εμάς είναι άχρηστα. Διαθέτει επίσης και ένα καλώδιο τυπικό για Sony smartphone, micro USB και φορτιστή. Ακουστικά δεν βλέπω στη συσκευή, ωστόσο νομίζω πως δεν περιέχονται λόγω του ότι είναι demo το οποίο στέλνει η Sony, έτσι στην κανονική συσκευασία πρέπει λογικά θα υπάρχουν μέσα στο κουτί, θα το επιβεβαιώσω και θα το δείτε στο κείμενο. Αυτό είναι το Xperia, το unboxing του Xperia Z1 Compact, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο review. Τσάω!